Ακρόπολη είναι ένα προϊόν της Κυψέλης της Μέλισσας και συλλέγεται γύρω-γύρω από την Κερίθρα ξύνοντας. Είναι ένα ρετσίνι σκούρου καφέ χρώματος, το οποίο έχει πολύ σημαντικές αντισηπτικές ιδιότητες. Την πρόπολη, λόγω της αντισηπτικής αυτής ιδιότητάς της, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για διάφορους λόγους. Καταρχήν είναι ιδεώδης το χειμώνα ή και το καλοκαίρι για τα οποιασδήποτε φύσεως κρυολογήματα. Ανεβάζει το ανοσοποιητικό, είναι πάρα πολύ καλή σε μορφή σταγόνας, κάνουμε γαργάρα όταν πονάει ο λαιμός μας και την καταπίνουμε. Ανεβάζει λοιπόν το ανοσοποιητικό, καταπολεμάει ιούς και βακτήρια και είναι μια πάρα πολύ καλή φυσική λύση και για ενήλικες και για παιδάκια. Η πρόπολη με τη μορφή της σταγόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ καλά και για τις οτίτιδες. Στάζουμε στο αυτί μας 1-2 σταγόνες πρόπολη και λίγο λάδι από σπαθόχορτο. Καλύπτουμε το αυτί με ένα ζεστό μπαμπακάκι που το έχουμε βάλει μέσα στο νερό, στο λάδι. Το κάνουμε το βράδυ και το πρωί το αυτί είναι σε άρεστη κατάσταση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ καλά και στα παιδάκια τα οποία συνήθως είναι επιρρεπείς στις οτίτιδες. Μια άλλη καλή χρήση της πρόπολης σαν αντισηπτικής είναι σε περιπτώσεις ακμής. Μπορούμε εξίσου καλά να την πιούμε εσωτερικά για να καταπολεμήσουμε πάλι τα βακτήρια και τα μικρόβια τα οποία προκαλούν την ακμή και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και εξωτερικά το ίδιο σκεύασμα με τη μορφή της λοσιόν, τοποθετώντας το βράδυ γιατί έχει ένα κίτρινο χρώμα που πιθανόν το πρωί να είναι φανερό, οπότε καλό είναι να τη χρησιμοποιήσουμε το βράδυ. Στην λοσιόν αυτή της πρόπολης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και διάφορα εθέρια έλαια με κυρίαρχο το λάδι του τσαγιόδεντου, το τι-3, το οποίο ενισχύει την ιδιότητα αυτή. Την πρόπολη επίσης μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σαν με τη μορφή της κρέμας. Προσθέτουμε δηλαδή στην κρέμα μας μερικές σταγόνες πρόπολη και τι-3 και τη χρησιμοποιούμε πρωί και βράδυ, δύο φορές την ημέρα, για τοπική αντισηψία και καταπολέμηση της ακμής. Η πρόπολη επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ καλά για τις νικητιάσεις των νυχιών. Μία λοιπόν σταγόνα στο κάθε νύχι. Κάνουμε μια τοπική επάλυψη, δύο φορές την ημέρα και εξίσου καλά μπορούμε τις σταγόνες αυτές να τις 10-15 σταγόνες, είτε απευθείας στο στόμα, είτε επειδή έχει λίγο αλκοόλ και πιθανόν να μην είναι πολύ ευχάριστο, αυτές τις 10-15 σταγόνες τις προσθέτουμε σε λίγο νεράκι και τις πίνουμε 3 φορές την ημέρα. Άρα λοιπόν, με ένα μπουκαλάκι πρόπολη σε σταγόνες μπορούμε να έχουμε εξίσου καλή εσωτερική και εξωτερική λήψη. Μια φθηνή και οικονομική λύση για όλα τα προβλήματα που είπαμε. Ευχαριστώ.